Κύριε Λυκουδή, τώρα που βλέπω εδώ που γίνεται ο σκοτωμός με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ένα πρόσωπο, λέω ένα πρόσωπο, που έχει πολλές συμπάθειες, πάρα πολλές συμπάθειες από όλους τους χώρους, είναι ο κύριος Κουβέλης. Το προσυπογράφω. Ένα άλλο πρόσωπο από το χώρο της δεξιάς, που ενώνει πολλούς Έλληνες, είναι ο κύριος Αβραμόπουλος. Προσυπογράφω. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ενώνουν αυτή την ώρα τον κόσμο, διότι έχουν τι, έχουν αυτή την ευπρέπεια του λόγου και της... πώς σας φαίνεται αυτή η όλη η εξέλιξη, δηλαδή, εάν υπήρχε πρόταση, για παράδειγμα, για τον αξιοπρεπέστατο κύριο Κουβέλη, τι θα έλεγε η Δημάρ να ήταν υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, στο ανώτατο θεσμικό πολιτιακό αξίωμα προφανώς πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να ενώνει τον κόσμο. Ναι. Να είναι η φωνή του έθνους που λέμε. Ναι. Προφανώς. Τώρα αν με ρωτάτε για πρόσωπα, ο Φώτης ο Κουβέλης είναι πρόεδρος της Δημάρ και ο ίδιος δηλώνει, και εγώ το πιστεύω, ναι, ότι είναι ένας μαχόμενος πολιτικός. Μάλιστα. Άρα δεν είναι σε αυτά τα σενάρια των προεδρικών εκλογών. Τώρα αν μου λέγατε θεωρητικά, εάν θα ήθελα ο Φώτης ο Κουβέλης να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, προφανώς θα σας έλεγα ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση Έλληνα, ένας σπουδαίος Έλληνας ο οποίος θα μπορούσε να έχει αυτό το ρόλο. Αλλά και το κόμμα μου και ο ίδιος ο Φώτης ο Κουβέλης δηλώνουμε όλοι ότι ο Φώτης είναι ένας μαχόμενος πολιτικός που δεν έχει, που δεν μπαίνει σε αυτού του τύπου τη σεναριολογία. Κύριε Γιακουμάτο, θα υποστηρίξετε αριστερό πρόεδρο? Εγώ θα υποστηρίξω... προκειμένου να υπάρξει έτσι μια σύμπνοια γενικότερη στη χώρα. Θα υποστηρίξω έναν ενωτικό πρόεδρο, ναι, που έχει απήξει την κοινωνία. Μάλιστα. Θα υποστηρίξω έναν πρόεδρο ο οποίος πραγματικά θα έχει εκείνα τα αχέγγυα που θα με εγγυάται ότι στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας, ναι, είναι ένας αξιοπρεπέστατος, πάρα πολύ καλός πολιτικός. Δηλαδή ένα παράδειγμα, το στυλ του, αν σου έβγαζα, ναι, ναι, θα σου έλεγα ένα σαν το Φώτη τον Κουβέλη, όπως είπε, τον Δημήτρο Αβραμόπουλο. Ένα όμως λέω, ένα. Το Σύνταγμα δεν λέει πουθενά, που το καταπατά συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι η ελληνική προεδρία είναι αφορμή για εκλογές. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, πρώτον. Και δεύτερον, μέχρι τώρα ποτέ η αξιωματική αντιπολίτευση, εξ' από μια φορά, ναι, δεν έχει ψηφίσει τον πρόεδρο. Και όμως πρόεδρος βγαίνει. Μάλιστα. Και δεύτερο, και τρίτο, θα πρέπει λίγο να είμαστε, να μην έχουμε αλαζονία. Δηλαδή, έχει μια αλαζονία ο Τσίπρας, ο οποίος είναι τρομακτική. Με 71, όπως λέει, βουλευτές, θα μπλοκάρει. Τι να μπλοκάρει, πώς θα την μπλοκάρει? Πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, εδώ έχουμε το εξής. Εάν προταθεί αριστερός πρόεδρος, όχι υποχρεωτικά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεσμός πλέον της χώρας, τι θα κάνει, τι θα κάνετε αν σας προτείνουν αριστερό πρόεδρο? Αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν. Όχι, που θα μπορούσε πράγματι να είναι. Δεν το αμφισβητώ. Και ο ένας και ο άλλος θα μπορούσαν πράγματι να ήταν εξαιρετικοί πρόεδροι Δημοκρατίας. Γιατί είναι άτομα στα οποία σου εμπνέουν ένα σεβασμό και νομίζω ότι θα κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει, για να είσαι πρόεδρος και να είσαι και καλός πρόεδρος Δημοκρατίας, θα πρέπει να υπάρχει και ένας λαός ο οποίος επιβιώνει, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ζήσει. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή ο λαός είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να ζήσει με αυτή την κυβέρνηση. Συμφωνώ. Άρα πείτε το κυριότερο πρόταση απ' όλα είναι να γίνουν εκλογές, εθνικές, και μετά να υπάρξει πρόεδρος Δημοκρατίας. Λέτε λοιπόν, και μετά να υπάρξει πρόεδρος Δημοκρατίας. Λέτε λοιπόν, άρα εμείς λέμε ότι αν η κυβέρνηση, ναι, δεν πάει σε εκλογές μέχρι την εκλογή του πρόεδρου Δημοκρατίας, ναι, θα προκαλέσουμε εκλογές για να βγει. Θα προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε εκλογές. Το Σύνταγμα θα προβλέπει. Για δεν τα προβλέπει. Προβλέπει ή δεν προβλέπει? Εμείς λέμε ότι προέχει του Προέδρου της Δημοκρατίας ο ελληνικός λαός. Αυτό προέχει. Γιατί κάνεις ερώτηση εκ του πέσου? Από τον Ιούνιο μήνα που έγινε η κυβέρνηση, από την άλλη μέρα ζήταγε εκλογές.